μεγάλο κουράγιο και αναπτερώνει και εμψυχώνει. Γιατί είναι πραγματικά όχι απλώς παρήγορο, αλλά είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνεις ότι με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλες αυτές τις επιθέσεις παραπληροφόρησης και παραποίησης, οι πολίτες διατηρούν το κριτήριό τους ακέραιο, ξέρουν να διαχωρίζουν την ήρα από το στάχη, ξέρουν να αντιλαμβάνονται την αλήθεια από το ψεύδος και θέλω να πω ότι και ο δικός σας αγώνας σε αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε καθοριστικά, γιατί έδωσε παράδειγμα, υπόδειγμα, αλλά και μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα δεν θα έχει καμία πολιτικού περιεχομένου συζήτηση ή ερώτηση. Αυτά είπατε. Εντάξει, τώρα είπαμε ότι θέλουμε να αφιερώσετε το χρόνο σας στο κομμάτι της ΕΡΤ. Ένα τελευταίο. Πώς εσείς υποδεχτήκατε το συνέστημα, την αλλαγή της οθόνης που έφυγε αυτό το καταραμένο για μας νη, μπήκε το λογότυπο της ΕΡΤ, έπαιξε ο Εθνικός Ύμνος και μετά ξεκίνησε κανονικά η ροή προγράμματος της ΕΡΤ. Το συνέστημα θέλω μόνο. Κανονικά. Ανίποτη συγκίνηση και αμέριστη αισιοδοξία ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της συνολικής ανατροπής ενός μαύρου καθεστώτος που επισκίασε για χρόνια τη χώρα μας, του καθεστώτος των μνημονίων, του καθεστώτος της επιτήρησης, του καθεστώτος της αντιδημοκρατικής μεταχείρισης και της κοινωνίας και του λαού και του ίδιου του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που ήσασταν εδώ και θα είστε εδώ. Σας θυμόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, από τα πεζοδρόμια, όπως είπε και η Βασιλική, και ευχόμαστε να είστε πάντα κοντά μας, γιατί υποσχόμαστε κι εμείς ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια. Δεν θα τον εγκαταλείψουμε. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο προσωπικά, για λογαριασμό όλων εκείνων που είδαν στο παράδειγμά σας και στα πρόσωπά σας και στον αγώνα σας την ελπίδα, όλων εκείνων οι οποίοι είδαν μέσα από σας την προοπτική, το φως μετά το μαύρο, όλων εκείνων οι οποίοι και σήμερα αγωνίζονται, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά για τα οποία αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε. Και τα παραδείγματα, υποδείγματα και ανθρώπων και συλλογικοτήτων και αγώνων αποτελούν σύμβολα και αποτελούν και συνεκτικό κρίκο αυτής της συλλογικής προσπάθειας ανατροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Εμείς τα κάναμε όλα αυτά τελικά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας κουβέντα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Ήταν σημαντικές.